Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κατά ξηράν θάλασσαν και αέραν, Φιλοκρίστου ημών στρατού, και υπέρ του Κύριον το Θεόν ημών, επιπλέον συνεργήσε και καταγωγός αυτούς, εμπάση φωνήστες να είσαι ως ημών των αμαρτωλών και να είσαι ημάς. Ο Θεός το πνευμά του και πάει σαρκός, ο τον θάνατο καταπατήσας, τον διάβολο καταργήσας, αυτός Κύριε ανάπαυσον, τας ψυχάς των οικημένων δούλων σου, πάντων των θυμάτων, των εκτελεστέντων υπό των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής και όν τα ονόματα σύγγινος και φιλάνθρωπε Κύριε και τάξου τας ψυχάς αυτών εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως σαν τα πέτρα ο δίνει και πεσταραγμός. Αιωνία η μνήμη, έρχεται κάποτε η ώρα που ο καθένας μας ατομικά αλλά και ως λαός συλλογικά όλοι μαζί καλούμαστε να πούμε το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Το ναι που θα μας ανακουφίσει προς ώρας αλλά θα μας τυχιώνει ισοβίως. Ή το όχι που θα μας εξουθενώσει ή και θα μας εξοντώσει ίσως, δικαιώνοντάς μας ωστόσο στη μελλοντική ιστορική μνήμη. Το ναι που θα μας επιτρέψει να περπατάμε στο δρόμο αλλά χωρίς να σηκώνουμε το κεφάλι. Ή το όχι, θα μας λυγίσει τα γόνατα πρόσκαιρα και θα μας επιτρέψει να κρατάμε το βλέμμα μας ελεύθερο, κοιτάζοντας περήφανα ψηλά. Ετούτο το δίλημα είχαν και οι πατριώτες μας, όταν αποφάσισαν να αντισταθούν στον κατακτητή. Νέα παιδιά, γεμάτα ζωή, νιάτα. Όνειρα, που όμως ήθελαν ελεύθερα τα χωράφια της ζωής τους, για να τα καλλιεργήσουν και να καρποφορήσουν, χωρίς κοτσαμπάσιδες και επιστάτες. Και χωρίς δισταγμό διάλεξαν το όχι. Το όχι ενάντια στην ναζιστική φασιστική νοοτροπία των Γερμανών κατακτητών, που θέλησαν να θεωρήσουν αυτό ανώτερο από τους υπόλοιπους και με την βία να απαιτήσουν οι υπόλοιποι να συμφωνήσουν μαζί τους. Πλησιάσαμε και μεταφέραμε όλους τους Γερμανούς στο χωράφι αριστερά του δρόμου, στην έξοδο του χωριού προς την Τρίπολη. Αρχίσαμε να παίρνουμε όπλα, ρούχα και ό,τι άλλο μπορούσαμε να μεταφέρουμε. Όλος ο λόγος ασχολήθηκε με επιμέλεια στην επιχείρηση. Εγώ πρώτη μου δουλειά ήταν να πάρω όπλο. Εκείνη η αραβίδα που είχα μου εκαθόταν στο λαιμό. Μάζεψα ένα Μάουζερ που όπως αποδείχτηκε για την εποχή εκείνη ήταν το καλύτερο όπλο. Επίσης φορτώθηκα και ένα μασίπ και δύο πιστόλια. Τα ρούχα και τα παπούτσια των Γερμανών τα βγάλαμε και τους αφήσαμε μόνο με τα εσώρουχα. Στον Γιάννη Πανούς, Σάββατο στην Τρίπολη, στις κατοχής τα χρόνια, η νύχτα είναι ατελείωτη και έρημη η δρόμη. Η πόλη μένει ξάγρυπνη, στούνουν τη φοβέρα, με τα παράθυρα κλειστά, πόρτες αμπαρωμένες. Σάββατο χαράματα, στα μέσα του Γενάρη, στήσαν θηλιά οι ζηλωτές στα 10 παλικάρια, που τα ψυχώνει ο δάσκαλος, ο Γιάννης ο Πανούσης. Και όλοι μαζί του λέγανε τη λευτερά τραγούδια. Σήκω ρε Κώστα αρχηγέ, σήκω να πολεμήσεις, γιατί μας περικύκλωσαν και όλους θα μας πιάσουν. Παιδιά, εγώ σας λέω δεν μπορώ και εσείς μου λέτε σήκω. Για πιάστε με να σηκωθώ, καθίστε με να κάτσω και δώστε μου ταυτόματο να το πικρολαλήσω. Να κάνω τα βουνά να κλαίν, τα έλατα να τρίζουν και οι κάμποι να μαραίνονται από τα δικά μου βόλια. Ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κύριο Πέτρο Τατούλη. Από τον Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου,
για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, κύριο Ευάγγελο Γιανακούρα. Από τον Ταξίαρχο, κύριο Κωνσταντίνο Μασούρα, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Από την Αντιδήμαρχο Τρίπολης, για τη Δημοτική Ενότητα Λεβηδίου, κυρία Σπυριδούλα Πετροπούλου Δρακοπούλου. Από τον αναπληρωτή διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Λεβηδίου, Ανθιπαστυνόμο, κύριο Νικόλαο Δαφαλιά. Από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Βλαχέρνας, κύριο Αναστάσιο Τσαρουχά. Από τον αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ηλίου Αττικής και πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τυφλών Ελλάδος, κύριο Ευάγγελο Αυγουλά. Από τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Παράρτημα Μεγαλόπολης, κύριο Γεώργιο Κάβουρα, ο οποίος είναι ο τελευταίος επιζών της μάχης της Βλαχέρνας. Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στους συμπατριώτες μας οι οποίοι έπεσαν για την πατρίδα ενισχύουν την ενότητα του ελληνικού λαού. Αντιθέτως, διχαστικού χαρακτήρα τοποθετήσεις από ανιστόρυτα στελέχη διαφόρων παρατάξεων λύτουν την ενότητα, ενισχύουν τις διαιρέσεις, εξάπτουν τα πάθη και τα μίση τα οποία κατά καιρούς έβλαψαν ανεπανόρθωτα τον ελληνικό λαό. Ιδιαίτερα σήμερα, κάτω από τις δυσμενείς περιστάσεις, η ελληνική κοινωνία χρειάζεται ενότητα, σύνεση, σοφροσύνη και μετριοπάθεια για να εργαστούμε όλοι μαζί για μια αισιόδοξη προοπτική της χώρας μας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, με καθαρά λιτό τρόπο, τιμάμε όλους αυτούς που πέσανε για να πάει ο τόπος μπροστά μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί σήμερα στην ομιλία από ένα νέο άνθρωπο ακούστηκαν εξαιρετικές αλήθειες. Η καινούργια γενιά είναι πολύ πιο όρημη από εμάς. Είναι πολύ πιο όρημη από τις δικές μας γενιές για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχει ο τόπος. Με καθαρό μυαλό, με καθαρή σκέψη, με έντονο το συναίσθημα και πάνω απ' όλα με έντονο τον άδολο, τον ακομμάτιστο και τον ανιδιοτηλή πατριωτισμό. Στη μνήμη των νεκρών οφείλουμε να ανοίξουμε δρόμους στους νέους ανθρώπους. Αυτός ο όμορφος τόπος, το περιβόλι της γης η Ελλάδα, έχει γίνει πολλές φορές στόχος πολλών εισβολέων, γιατί όπως είναι όμορφος τόπος. Και το έχει πληρώσει ο τόπος μας, πάνω απ' όλα με πολύ αίμα. Έτσι λοιπόν και εδώ στην Βλαχέρνα, πριν από 69 χρόνια, κάποια παλικάρια που μέσα τους είχαν τη φλόγα της ελευθερίας, δεν υποτάσσονται στη γερμανική μπότα, έσαν ενέδρα στους Γερμανούς κατακτητές και έκαναν ένα κέριο πλήγμα τότε εδώ τοπικά στο γερμανικό στρατό. Σαν αποτέλεσμα έχει αυτό, μετά από λίγες μέρες, να καεί το χωριό, η ηρωική Βλαχέρνα, η ιστορική Βλαχέρνα. Και έτσι λοιπόν, αλλά όμως το αίμα των πεσότων, οι φλόγες των σπιτιών, ήταν το εναρκτήριο, ήταν η δύναμη που απέκτησαν οι υπόλοιποι Έλληνες, παρέμειναν πίσω, οι ζωντανοί Έλληνες, να πολεμήσουν και έτσι τελικά όλος ο κόσμος μαζί να διώξει τους Γερμανούς το 1944. Και πρέπει αυτές οι στιγμές που ζούμε να αποτελούν για μας παραδείγματα, ορόσημα και ειδικά τις δύσκολες στιγμές που περνάει τώρα η χώρα μας με την οικονομική υποταγή που έχουμε. Πρέπει αυτές οι κινήσεις να μας δίνουν κουράγιο. Αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες μπορούν και πιστεύω ότι και τώρα με αυτή τη δύσκολη κατάσταση το ξεπεράσουμε. Θα ήθελα να αναφέρω τελειώνοντας πράγματι τον πολύ καλό, τεκμηριωμένο και βαρισίμαντο λόγο που είχε ο μιλητής, ένα νέο παιδί, το οποίο πραγματικά είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι πρέπει να βλέπουμε την κατάσταση. Η ελευθερία της χώρας μας, η χώρα μας είναι εθνικό θέμα και πρέπει όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι. Και τώρα στα δύσκολα, όλοι μαζί πάλι θα πετύχουμε. Σήμερα τιμούμε την 69η επέτειο του ολοκαυτώματος Βλαχέρνας. Ως καντανιώτης και κυρίως και ως πρόεδρος των Μαρτυρικών Πόλεων Ελλάδας,
Είναι τιμή μου που έρχομαι σε αυτόν εδώ τον τόπο που έχει αδελφοποιηθεί με τον ιδιαίτερό μου τόπο, τη μακρινή μαρτυρική Κάντανη, στα Χανιά. Η Βλαχέρνα και οι 100 επιπλέον μαρτυρικές πόλεις και χωριά της Ελλάδας είναι ο τόπος θυσιαστηρίου, ο τόπος ιστορίας του ελληνικού λαού που αποδεικνύει με το πιο λαμπρό τρόπο ότι ο ελληνικός λαός μάχεται, μαχόταν και θα μάχεται για πάντα για τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της εθνικής μας περηφάνειας. Σήμερα, 65 χρόνια μετά, από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το ολοκαύτωμα της Βλαχέρνας είναι επίκαιρο παρά ποτέ. Σε μια προσπάθεια διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και οφειλών, που συνεχώς τόσο η γερμανική κυβέρνηση, τόσο όμως και πολύ κακοπροαίρετοι εντός και εκτός Ελλάδας, θέλουν να μην διεκδικούμε αυτές τις γερμανικές οφειλές, ένα ηθικό δικαίωμα του ελληνικού λαού. Η απάντησή μας είναι απλή και σύνθετη, ότι η ιστορία μας, οι μαχητές, οι θανόντες, οι ήρωες μαχητές της Βλαχέρνας, της Καντάν, των Καλαβρίτων και των υπολείπων μαρτυρικών πόλων και χωριών είναι η μεγάλη διαπραγματευτική μας απάντηση για να διεκδικήσουμε ένα ηθικό ζήτημα, ιστορικό βέβαια, πάντα, των γερμανικών αποζημιώσεων και οφειλών.